Το επόμενο διάστημα το επίδομα ανεργίας δεν θα ξεπερνά τα 250 ευρώ. Η κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων θα οδηγήσει σε κατάργηση όλων των συμβάσεων με τις οποίες αμείβεται το 83% του οργανικού δυναμικού της χώρας. Με το να μην έχουμε δικαίωμα να προσφύγουμε από εδώ και πέρα στη διαιτησία, κανένας εργοδότης, γιατί με το καλό βέβαια δεν πρόκειται να έρθει κανένας, εφόσον δεν θα έχουμε και το θεσμό της διαιτησίας, κανένας εργοδότης δεν θα υπογράφει από εδώ και πέρα συλλογική σύμβαση. Και με δεδομένο ότι καταργείται η μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων, δηλαδή η ισχύς τους να υπάρχει και 6 μήνες μετά τη λήξη τους, καταλαβαίνετε ότι μετά, και προβλέπεται αυτό από το μνημόνιο, αν τελικά ψηφιστεί, να μην μπορούμε να έχουμε κλαδικές συμβάσεις και όλοι να πάμε στις αμοιβές της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Γι' αυτό βλέπετε, πρώτα καταργούν και μειώνουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και πάνω σε αυτή τη μειωμένη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας θα πάμε να κουμπίσουμε όλοι. Επιπλέον προβλέπουν ότι οποιοδήποτε ενταχθεί σε οποιοδήποτε κλιμάκιο της κατώτερης Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας δεν θα μπορεί να παίρνει τριετίες ή πολυετίες για όλο τον βίο της ζωής του. Που σημαίνει λοιπόν ότι μέχρι η ανεργία λέει να πέσει στο 10% και παρακάτω, δεν μπορεί κανένας εργαζόμενος να έχει καμία ορίμανση. Δηλαδή θα μπούμε στη δουλειά με τον ίδιο μισθό και θα φύγουμε από τη δουλειά με τον ίδιο μισθό. Και επιπλέον βέβαια βάζουν στο γύψο ακόμα και αυτές τις μειωμένες, τους μειωμένους μισθούς, εφόσον υπάρχει ρητή απαγόρευση αυξήσεων αυτού του κατώτερου μισθού τουλάχιστον μέχρι το 2015. Επιπλέον, μέσα από αυτό το νομοσχέδιο που πάει να ψηφιστεί μεθαύριο, προτείνεται και προβλέπεται να καταργηθεί η εργατική εστία για να μειωθεί δήθεν το κόστος από την πλευρά των εργοδοτών, δηλαδή να μειωθεί το ασφάλιστρο, το οποίο είναι 2% από τους εργαζόμενους και 2% από τους εργοδότες. Κλείνοντας η εργατική εστία, καταργούνται όλα τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού που υπήρχαν μέχρι τώρα. Καταργούνται όλες οι παροχές που έδινε η εργατική εστία στους βεροφορμιακούς σταθμούς. Τιμωρούνται οι νέοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν παιδί με το να μην λειτουργούν από εδώ και πέρα βρεφονηπιακοί σταθμοί που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επιπλέον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τιμωρούνται τα συνδικάτα. Γιατί μέσα από τον πόρο της εργατικής εστίας επιχορηγούνται και λειτουργούν σήμερα η ΓΕΣΕ και τα πρωτοβάθμια σωματεία και οι ομοσπονδίες. Για να ξέρετε και να το πω στη Ρόδο, το κτίριο του εργατικού κέντρου αυτή τη στιγμή ανήκει στην εργατική εστία. Εκεί είναι το σπίτι του εργαζόμενου, το έκτισε η Χούντα. Αν έχετε το Θεό σας, και σήμερα ενδεχομένως να το κλείσουμε. Για να μην έχει δηλαδή αποκούμπει ο εργαζόμενος όχι μόνο σε δικαιώματα μέσα στον χώρο δουλειάς, αλλά και το απόγευμα τουλάχιστον να μην έχει ένα χώρο να πει τον πόνο του, να βρει το δίκιο του, να μαζευτεί μαζί με άλλους εργαζόμενους, να αναπτύξει μια αλληλεγγύη και μέσα από το εργατικό κέντρο και τα γραφεία των σωματείων να ξεπηδήσει ένα καινούριο κίνημα. Αυτό που θέλουν να χτυπήσουν είναι εμάς, είναι τα σωματεία, είναι τις συλλογικότητες. Θέλουν να μας μετατρέψουν όλους σε εθελοντές, σε μικρές ομάδες οι οποίες θα είναι προβληματισμένες, θα μπορούν να κινούνται βέβαια, αλλά δεν θα έχουν οργανωτική συγκρότηση και αναφορά. Και κάθε φορά η λειτουργία μας θα επαφίεται στη δικιά μας διάθεση και στο δικό μας ελεύθερο χρόνο. Εάν περάσει αυτό το μέτρο, είναι βέβαιο, οι εργαζόμενοι θα αντιδράσουν. Δεν θα το αφήσουν να περάσει. Δεν θα κλείσουν τα σωματεία. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Αλλά θα μας δυσκολέψουν αν γίνει ένα τέτοιο μέτρο. Επιπλέον, κλείνουν και καταργούν τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος έχει δώσει χιλιάδες σπίτια σε άστεγους, φτωχούς εργαζόμενους. Και στη Ρόδο έχουμε παραδείγματα τέτοιων ανεγέρσεων. Όταν το κίνημα και εδώ στην περιοχή έβαζε ζήτημα ξανά να υπάρξει νέο πρόγραμμα στεγαστική συνδρομή για να βρουν δουλειά οι οικοδόμοι και να βρουν στέγη οι άστεγοι, αυτή τη στιγμή αυτός ο οργανισμός καταργείται δήθεν για να υπάρξει ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Όταν σε όλες τις άλλες χώρες το κράτος αναπτύσσει ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικής προστασίας ακριβώς για να προστατεύσει τους φτωχούς, τους άνεργους και αυτούς οι οποίοι θα τους οδηγήσουν έτσι κι αλλιώς στην εξαθλίωση.